Καλημέρα, Βάσο. Καλημέρα από Θεσσαλονίκη. Πάμε να μιλήσουμε για μια εταιρεία που είναι leader στο χώρο της, στον κλάδο της. Ποιος είναι αυτός ο χώρος? Τα μανιτάρια. Μιλάμε λοιπόν για την εταιρεία Μανιτάρια και Χαγιά ΑΕ, η οποία έχει την έδρα για τα κεντρικά γραφεία και εγκαταστάσεις logistics εδώ στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης και τις δύο πλέον παραγωγικές της μονάδες στο Κιλκής, ενώ διαθέτει επίσης υποκατάστημα στην ευρύτερη περιοχή του Ρέντι στην Αττική και κατάστημα λιανικής στη Λαχανεγορά του Ρέντι. Είναι μια εταιρεία leader γνωστή και σε Θεσσαλονίκη και σε Αθήνα. Ολοκλήρωσε λοιπόν την πρώτη φάση του μεγάλου επενδυτικού της προγράμματος για τη δημιουργία μονάδας λευκών μανιταριών, τα οποία σημειωτέων μέχρι πρότινος τα εισάγαμε από την Πολωνία κυρίως. Έχουμε λοιπόν πλέον παραγωγή, ξεκίνησε πρόσφατα, πριν 3 εβδομάδες περίπου, ελληνικά λευκά μανιτάρια, τα οποία μάλιστα θα αρχίσουν να εξάγονται προς Ανατολάς, Κύπρο, ναι. Μέση Ανατολή, Ισραήλ κλπ. Νομίζω ότι έχει τη σημασία του αυτό. Η πρώτη φάση λοιπόν της επένδυσης ανοίξε τελικά στα 14 εκατομμύρια ευρώ έναντι αρχικού σχεδιασμού για 8 εκατομμύρια ευρώ, και γιατί τη θέλαμε μεγαλύτερη, αλλά και λόγω των ανατιμήσεων. Έτσι, γιατί είναι μια επένδυση που ξεκίνησε στα τέλη 2021, με τις ανατιμήσεις από τα 8 έφτασε στα 14 εκατομμύρια ευρώ, και έπεται και δεύτερη φάση επενδυτική, άλλα τουλάχιστον 10 εκατομμύρια, επίσης έναντι 8 που σχεδιαζόταν αρχικά, για τον διπλασιασμό αυτής της νέας μονάδας, η οποία, όπως και η πρώτη μονάδα της εταιρείας που ασχολείται με τα πλευρά τους μανιτάρια, βρίσκονται στην Πέρινθο Κιλκής. Η εταιρεία λοιπόν, όπως μας επισήμανε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλός ο κύριος Χρόνης και Χαγιάς, με την αξιοποίηση της νέας μονάδας στοχεύει καταρχάς στην πλήρη κάλυψη της ελληνικής αγοράς, αλλά και στην πραγματοποίηση εξαγωγών προς Κύπρο, Ισραήλ και Μέση Ανατολή. Έχουν προηγηθεί και άλλες επενδύσεις την τελευταία τριετία περίπου 1 εκατομμύριο ευρώ. Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας αυξήθηκε σημαντικά το 2023, φτάνοντας στο 27,2 εκατομμύρια ευρώ έναντι 23 εκατομμυρίων το 2022. Και αυτό συνδέεται με ένα θέμα που συζητούσατε πριν με την Έφη Ανέστημο, για το τι έχει περικόψει το ελληνικό νοικοκυριό. Ναι. Ρώτησα εύλογα τον κύριο Κεχαγιά πού οφείλεται η αύξηση αυτή σε άνοδο τιμών και μου λέει όχι. Μεγάλη αύξηση της κατανάλωσης. Λέω, επειδή ο κόσμος έχει κόψει το κρέας, μου λέει ακριβώς. Δηλαδή, ο κόσμος λόγω του κόστους αγοράζει λιγότερο κρέας και αναζητεί και άλλες πηγές πρωτεϊνών και άλλων ωφέλιμων στοιχείων για τον οργανισμό του. Και φαίνεται ότι ένα τομέα στον οποίο έχει στραφεί σημαντικά είναι και τα μανιτάρια. Βέβαια. Αν τα μαγειρέψει καλά τα μανιτάρια, επειδή με λάτρες από μικρός, είναι καταπληκτικό. Δεν χρειάζεται κρέας. Είναι εντάξει, το κάτι άλλο τα μανιτάρια. Ακριβώς. Ναι, και πλέον να έχουμε και τα ελληνικά λευκά μανιτάρια. Σωστά. Όχι μόνο τα πλευρά. Απλώς προσοχή σε όσους πάτε και δεν ξέρετε. Έτσι. Δηλαδή είναι δηλητηριώδη, θέλει πάρα πολύ προσοχή όταν πάτε να μαζέψετε στα βουνά που πηγαίνετε. Θέλει όχι, όχι, πάντα τυποποιημένα. Ναι, προφανώς. Ναι. Ακριβώς. Ωραία. Πάμε στη ΔΕΘ. Πάμε στη ΔΕΘ. Ένα θέμα που ακριβώς έχει να κάνει με τους ρυθμούς που επισήμανες και εσύ πριν από λίγο, τους ρυθμούς της πολιτείας. Ναι. Έχουμε λοιπόν από τη μια τον Εθνικό Εκθεσιακό Φορέα, δηλαδή τη ΔΕΘ Ελέξπο ΑΕ, να φουλάρει μηχανές και φέτος να πηγαίνει για νέα άνοδο τζίρου. Εκτιμάται ότι ο φετινός τζίρος θα πιάσει τα 15 εκατομμύρια ευρώ. Στη συνέχεια του επίσης ανωδικού 2023 που έφτασε ο τζίρος της ΔΕΘ Ελέξπο τα 13 εκατομμύρια ευρώ περίπου. Είχαμε μια μεγαλύτερη και με μεγαλύτερη επισκεψιμότητα αγκρότικα. Το ίδιο και η 11η Αρτοζήμα και η 36η Athens International Jewelry Show που ολοκληρώθηκαν χθες σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα αντίστοιχα. Και άλλες εκθέσεις στη διάρκεια της χρονιάς αναμένεται να είναι μεγαλύτερες και σε εκθέτες και σε εξωστρέφεια και σε επισκεψιμότητα. Και κορονίδα θα είναι βέβαια η 28η ΔΕΘ φέτος, που θα γίνει από 7 έως 15 Σεπτεμβρίου. 7 βέβαια είναι νωρίς, θα έχει ζέστη. Με τιμόμενη χώρα τη Γερμανία, όπου εκεί πραγματικά οι Γερμανοί ήδη τα δίνουν όλα στην οργάνωση. Το περίπτερο ότι θα το οργανώσει η έκθεση της Λειψίας. Θα υπάρχουν μεγάλα ονόματα. Ένα από τα, πιο χαρακτηριστικά μεγάλα ονόματα που θα συμμετέχουν θα είναι η Bayer. Ναι. Το αναφέρουμε, ναι. Τώρα, παράλληλα όμως στην επιστροφή των εκθέσεων στην κανονικότητα μετά την πανδημία και την ανωδική τροχιά του Εθνικού Εκθεσιακού Φορέα, παραμένει βέβαια μεγάλη εκκρεμότητα. Τι τελικά θα γίνει με την ανάπλαση. Είχαμε πρόσφατα την έκθεση πεπραγμένων για το 23 που δημοσιοποίησε το Υπερταμείο στο τέλη Ιανουαρίου, όπου αναφέρει ότι το θέμα της ανάπλασης της ΔΕΘ είναι με προτεραιότητα και ότι διαβεβαιώνει ότι θα διατηρηθεί ο δημόσιος χαρακτήρας και ότι θα γίνει με ΣΔΙΤ. Αλλά έκτοτε ούτε φωνή ούτε ακρόαση. Υπάρχουν αρκετές απορίες.
Δεδομένου ότι αυτή η έκθεση διαφοροποιείται ως προς τον αρχικό σχεδιασμό στο εξής. Γνωστοποιείται ότι λόγω λέει, των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του έργου και της σύνθεσης διαφόρων χρήσεων, σε συνεργασία με την Deloitte αποφασίστηκε να εξεταστεί διακριτά η απόδοση και βιωσιμότητα του έργου αναδραστηριότητα. Δηλαδή, χώρια το επιχειρηματικό κέντρο, το ξενοδοχείο, το πάρκο, το εκθεσιακό και συνεδριακό κέντρο. Αυτό δημιουργεί εύλογα. Παρά αυτό, εύλογα παραπέμπει σε διαφορετικούς διαγωνισμούς και διαφορετικές ταχύτητες στην υλοποίηση του έργου. Υπάρχουν αναπάντητα ερωτηματικά τελικά για το ύψος των χρηματοδοτήσεων. Είχαμε την δήλωση στις 29 Ιανουαρίου του Υπουργού Επικρατείας του κ. Άκη Σκέρτσου ότι θα γίνουν ανακοινώσεις επιτέλους για το θέμα της ανάπλασης και διευκρίνησης εντός του Φεβρουαρίου. Οπότε λέει ο Φεβρουάριος μεθαύριο. Μακάρι να γίνουν αυτά μέχρι μεθαύριο. Ωραία. Να το δούμε πρώτα και μετά να το σχολιάσουμε. Και έχεις 20 δευτερόλεπτα για την γενέτειρα περιοχή σου, την Καλαμαριά. Ναι, Καλαμαριά. Έχουμε ένταση για το θέμα, μια οργισμένη αντίδραση της Νέας Δημοτικής Αρχής της Καλαμαριάς για την αξιοποίηση του κυβερνίου, το περίφημο Παλατάκι. Διότι μέσω ερώτησης της κυρίας Νατοπούλου στη Βουλή υπάρχει μια απάντηση της ΕΤΑΔ που αναφέρεται να αναφέρει ως στόχο την δημιουργία πολυτελούς ξενοδοχείου και πολυχώρου πολιτισμού και διασκέδασης. Ο Δήμος Καλαμαριάς αντιδρά. Υπενθυμίζει ότι υπάρχει πρόταση που έχει γίνει αποδεκτή και από την ΚΕΔΕ να γίνει Μουσείο Διασποράς και μια διαφορετική αξιοποίηση του κυβερνίου. Είναι ένα θέμα που θα το δούμε ψηλά το επόμενο διάστημα και ένα brand affair. Και για το Παλατάκι, όπως υπάρχει brand affair του Δήμου Καλαμαριάς και για το θέμα της Πλάζ και για το θέμα της Μαρίνας. Το παραλιακό μέτωπο της Καλαμαριάς είναι πολύ φερνινήφι, όλοι το θέλουν και άλλοι διαφωνούν στον τρόπο αξιοποίησης. Ωραία. Βάσο, ευχαριστώ θερμά. Τα λέμε πάλι αύριο το πρωί. Καλημέρα. Βεβαίως. Καλημέρα.